Γεια σας και καλώς ήλθατε στο State of the Union. Αυτή την εβδομάδα το Bletchley Park έγραψε ιστορία για ακόμη μια φορά, καθώς φιλοξένησε την πρώτη παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο εμβληματικός χώρος που βρίσκεται μεταξύ Λονδίνου και Μπέρμιγχαμ θεωρείται ως η κοιτίδα της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι διάσημος για όσα διαδραματίστηκαν εκεί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οδήγησαν στο σπάσιμο απόρριτων κωδικών. Στο μέρος αυτό, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ρίση Σούνακ, συγκέντρωσε όλα τα μεγάλα ονόματα των εταιριών υψηλής τεχνολογίας και τους παγκόσμιους ηγέτες για να συζητήσουν τις προκλήσεις αλλά και τις άγνωστες παραμέτρους από την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν το τέλειο σκηνικό για αυτό που ο Σούνακ αποκάλεσε υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα όπως την γνωρίζουμε. Κανείς δεν είναι βέβαιος. Υπάρχει έδαφος για να πιστέψουμε ότι ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο στην κλίμακα μιας πανδημίας ή ενός πυρηνικού πολέμου. Ως ηγέτες έχουμε την ευθύνη να δράσουμε. Και αυτό ακριβώς θα πράξουμε. Οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι χωρών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέγραψαν τη δήλωση του Bletchley, που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κινδύνων από τα πανίσχυρα γλωσσικά μοντέλα που δημιούργησε η εταιρεία OpenAI. Αυτή η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σοβαρές, ακόμη και καταστροφικές βλάβες, σύμφωνα με τους υπογράφοντες. Σοβαρή ζημιά, αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε ορισμένες υποψήφιες χώρες των Βαλκανίων, εάν δεν εντείνουν τις προσπάθειές τους να ευθυγραμμιστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσει η ενταξιακή τους πορεία. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην περιοχή αυτή την εβδομάδα. Μια σημαντική χώρα που χρειαζόταν αυτή την υπενθύμηση ήταν η Σερβία, καθώς το Βελιγράδι εξακολουθεί να είναι απρόθυμο να αναγνωρίσει το κωσυφοπαίδιο και να επιβάλλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ας κάνουμε τη δουλειά. Παρακαλώ, κάντε τη δουλειά σας και ας ετοιμαστούμε. Ας αδράξουμε τη στιγμή για να κάνουμε πραγματικά ένα ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός στη διαδικασία της διεύρυνσης. Αλλά δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι με την προοπτική ένταξη της Σερβίας και του κωσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η διεύρυνση θα πρέπει να ενισχύσει το επίπεδο δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να το αποδυναμώσει. Και αυτό, ειδικά υπό το φως μιας έρευνας που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα σχετικά με την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μαζί μου είναι η Σίμα Χαχ, επικεφαλής αξιολόγησης της δημοκρατίας στο Διεθνές Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία και την Εκλογική Υποστήριξη. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα. Είστε η βασική συντάκτρια της τελευταίας παγκόσμιας έκθεσης του Ινστιτούτου. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχετε καλά νέα. Αλλά πόσο άσχημα είναι. Δεν είναι σπουδαία. Είναι η έκτη συνεχής χρονιά που καταγράφεται υποχώρηση σε όλους τους δείκτες μας και είναι η μακρύτερη περίοδος από τότε που συλλέγουμε δεδομένα. Από την άλλη, δεν είναι όλα τα στοιχεία τόσο άσχημα. Έχουμε πολύ ενθαρρυντικές εξελίξεις σε ορισμένες χώρες. Φυσικά, διαβάζοντας την έκθεση, εξεπλάγηνα αρκετά από το γεγονός ότι αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπήκαν στη λίστα των κακών. Δεν εννοώ την Ουγγαρία, αλλά την Αυστρία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Τι έγινε εκεί? Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη παραμένει η περιοχή στον κόσμο με τις καλύτερες επιδόσεις. Βέβαια, σε ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων και σε χώρες με καλές επιδόσεις, έχουν υπάρξει τάσεις υποχώρησης. Είναι σημαντικό να ελεγχθούν αυτές οι τάσεις υποχώρησης τώρα, πριν γίνουν πιο σοβαρές. Παρατηρούμε περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης, στην ελευθερία του τύπου και στο κράτος δικαίου σε όλη την Ευρώπη και σε ορισμένες χώρες με πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Βλέπετε επίσης κάποια ενθαρρυντικά σημάδια στην Ευρώπη? Έχουμε εντοπίσει την κεντρική Ευρώπη, ορισμένες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ως το νέο επίκεντρο της δημοκρατικής ανάπτυξης. Σημαντική πρόοδο βλέπουμε σε χώρες όπως η Μολδαβία, η Αρμενία και η Σλοβενία. Σε ορισμένες περιπτώσεις η βελτίωση είναι εντυπωσιακή. Μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι? Για παράδειγμα, στο θέμα της ελευθερίας της έκφρασης, κάτι που υποχωρεί σε όλο τον κόσμο, στην Αρμενία και τη Μολδαβία έχει βελτιωθεί. Στη Σλοβενία, επίσης, έγινε ένα δημοψήφισμα υπέρ της ανεξαρτησίας της δημόσιας τηλεόρασης. Μια τεράστια νίκη για τα μέσα ενημέρωσης εκεί. Στη Μολδαβία είδαμε την ίδρυση ενός νέου δικαστηρίου που επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της διαφθοράς και αυτό συνέβαλε στη βελτίωση των δικτών τους. Αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα.
Βλέπουμε ότι γενικά η δημοκρατία δέχεται επιθέσεις. Πώς μπορούν να ενισχυθούν τα μέσα για την προστασία των δημοκρατιών? Πρέπει να επικεντρωθούμε στους θεσμούς. Σε όλο τον κόσμο παρατηρούμε υποχώρηση σε αξιόπιστες εκλογικές διαδικασίες, αποτελεσματικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες και πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια και ενίσχυση των βουλευτών, ώστε να ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Ήταν η Σίμα Σαχ, επικεφαλής αξιολόγησης της δημοκρατίας στο Ινστιτούτο IDEA. Thank you so much. Μιλώντας για δημοκρατικές αξίες, οι νέοι κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να επισκεφθούν ορισμένα τμήματα της φετινής έκθεσης World Press Photo στη Βουδαπέστη. Ο λόγος, η δεξιά κυβέρνηση της Ουγγαρίας αποφάσισε ότι ορισμένες φωτογραφίες παραβιάζουν έναν αμφιλεγόμενο νόμο που περιορίζει το περιεχόμενο σχετικά με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Την οργή ενός λαϊκιστή βουλευτή πυροδότησαν 5 φωτογραφίες ενός φωτογράφου από τις Φιλιππίνες που έδειχναν ορισμένα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αυτής της χώρας ντυμένα ντραγ με έντονο μακιγιάζ. Ο βουλευτής υπέβαλε καταγγελία στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ουγγαρίας, το οποίο διαπίστωσε ότι αυτές οι φωτογραφίες δεν μπορούν να προβληθούν σε ανηλίκους. Ωστόσο, πρακτικά το μέτρο δεν εφαρμόζεται. Η World Press Photo είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που ο οργανισμός αντιμετώπισε λογοκρισία για ένα συγκεκριμένο είδος κοινού στην Ευρώπη. Μια τέτοια αντιμετώπιση ήταν λυπηρή και ανησυχητική, τόνισαν. Η έκθεση παρουσιάζει φρικτές εικόνες από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά για την αστυνομία ηθικής της Ουγγαρίας ήταν χειρότερο για τα παιδιά να δουν drag queen. That's it for this edition. I'm Stefan Grober. Thank you for watching. Have an excellent week.